Μπουκιάκα, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα Μπουκιάκια συγχώριο με τον Ηλία Μαμαλάκη. Και στις 10.30 η ξένη ταινία Fuck with Fun with Dick and Jane, μια σπαρταριστή κωμωδία. Την ώρα που πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι μέσα σε αυτό το κλίμα ή και όλου του πακέτου των 130 δισεκατομμυρίων, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτρεχα και έχω λαχανιάσει. Μια στάρ μεγάλη, ρε παιδί μου. Τώρα η Ιβάνα Μπάρμπα είναι όλα. Είναι μεγάλη στάρ. Γιατί δεν λες ότι τσακωθήκαμε πριν από λίγο? Να πούμε ότι τσακωθήκαμε διότι... Όχι τσακωθήκαμε, σκοτωθήκαμε. Και επειδή εγώ τώρα το έχω πάρει στο κρανίο, κάθηκα να πάρω λίγο αέρα. Άλλο να είσαι στο Άλτερ και άλλο να είσαι στο Μέγκα. Αν θεωρείς επειδή στο Μέγκα ότι εμείς πρέπει να είμαστε τα φυτά εσωτερικού χώρου τα δικά σας, κάνετε λάθος. Θες να τα πούμε εμείς? Όχι. Θέλω να φύγω. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική διεύθυνση megatv.com κάθετος Μέγκα Γεγονότα μπορείτε να βρείτε και να παρακολουθείτε καθημερινά τα δελτία του Μέγκα. Καταρχήν, γιατί τα έχω πάρει άγρια. Ναι. Δεν ήμουν ποτέ σε κανένα κόμμα. Μου χρωστάνε και τους χρωστάω. Τέρμα όσα με δω. Ηλίθια άτομα. Τέλος! Γεια σας! Ας το διάλογο! Άντε από εδώ, ρε! Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, ρε μαλάκα! Ας το διάλογο από εδώ, ρε! Ήθελα να απολογηθώ στον Κλέτσο, τον φίλο μου! Τον φίλο μου! Να, μαλάκα που είσαι και φίλος μου! Χρόνο μέχρι τις 13 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 13 Ιουνίου για να επεξεργαστεί σχέδια με τους επιτελείς της, με το κόμμα της, με την κυβέρνησή της για πακέτο αναψυξιακών μέτρων που θα συνοδεύει το σύμφωνο σταθερότητας. Διαφορετικά δεν πρόκειται να έχει την υποστήριξη από την αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν θα βγεις έξω, θα μάθεις. Όταν θα βγεις έξω, εσύ δεν θα μάθεις. Λέω πόσους τους θες, 6, 4, πόσα άτομα θες να σε κουβαλήσουν, πες μου. Σε τεμάχια, ένα πόδι, ένα χέρι, τι θες? Για το γάμο του. Κατάλαβε, τον βάζω. Θα το γάμι. Τι αμφιβάλλεις, ναι, θα το γάμι. Βγάλτε το. Εντάξει, δεν θα μου μιλάει εμένα κανένας έτσι. Μπορεί η ανθρωπότητα να αποκτήσει μια αυτονομία, να μην έχει ανάγκη τα κάψιμα, έτσι. Οπα. Μας έπεσε. Σιγά, σιγά. Δεν πειράζει, αφήστε το. Ναι. Χτύπησε ή δεν χτύπησε ο άνθρωπος. Μισό λεπτό. Σιγά. Υπάρχει φυσικός τρόπος τρομπαρίσματος. Εφαρμόζεται λοιπόν στα χυλάκια μας και ξεκινάμε. Εφαρμόζεται στο στόμα λοιπόν και αρχίζετε να αυτοτρομπάρεστε. Με... Σταματήστε! Τρομπάρεστε λοιπόν. Θα έχουμε πάντως από τη μία μεριά και συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες. Λίγο να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, γιατί με τα καλοριφέρ, έτσι, τώρα τα ανάψαμε. Το Γενάρη και το Φλεβάρι ήταν ακόμα ζέστη.